ιδιωτικών κτηρίων που πληρούν τις προδιαγραφές επίταξη ιδιωτικών κτηρίων και ξενοδοχείων, έτσι ώστε να ανοίξουν νέες δομές για να εξασφαλιστεί η αρρέωση του πληθυσμού σε αυτούς τους χώρους, με την μεταφορά αναπήρων, ηλικιωμένων, κακοποιημένων γυναικών και εγκαταλελειμμένων παιδιών, προσφυγόπουλων και μεταναστών. Μεταφορά σε αυτές τις δομές μοναχικών αναπήρων και ηλικιωμένων που είναι στα σπίτια τους και δεν μπορούν να τους υπηρετηθούν ή οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τους στηρίξουν. Επίταξη ξενοδοχείων για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν αυτά το διάστημα οι εργαζόμενοι σε δομές υγείας και πρόνοιας κλειστής περίθαλψης, ώστε να μην μεταφέρουν τον ιό στις οικογένειές τους και το αντίστροφο. Άμεση καταβολή όλων των δουλευμένων σαφνίδων στους εργαζόμενους σε δομές ηλικής αγωγής και φροντίδας ηλικιωμένων. Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Άμεση κάλυψη των αναγκών τους από τον κρατικό προϋπολογισμό στην προοπτική ένταξή τους στο δημόσιο. Πλήρη κάλυψη του εισοδήματος των εργαζομένων από το κράτος και την εργοδοσία σε περίπτωση αναγκαστικής απουσίας λόγω COVID-19. Καμία δυσβελής μεταβολή σύμβασης, καμία πώληση, κανένας εργαζόμενος στο πάγο της αναστολής, ενώ υπάρχουν ακάλυπτες ανάγκες σε υπηρεσίες και θεραπείες. Δωρεάν μαζικά επαναλαμβανόμενα εβδομαδιαία τεστ σε εργαζόμενους και υποστηριζόμενους φιλοξενούμενους. Να δοθεί τώρα το επίδομα και η σύνταξη σε όλους τους αναπήρους, είτε διακόπηκε το αίτημά τους, είτε εισάγεται για πρώτη φορά, αλλά οι υποθέσεις τους μπλοκαρίστηκαν στα κέφα λόγω της πρώτης και δεύτερης καραντίνας και της αδυναμίας νοσοκομείων να δώσουν τα ανάλογα μισθοποιητικά.